Κύριε Δελή, εσάς έπεισε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάμε εκλογές στο τέλος της τριανταετίας. Κύριε Κοταρίδη, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς φορές έχουμε ακούσει πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις να ορκίζονται ότι θα εξαντλήσουν το τέλος της τετραετίας και μετά από ένα μήνα να προκυρήσουν εκλογές. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι θα συμβεί. Λέω ότι αυτά που λέγονται για τις εκλογές δεν μπορεί κανείς να τα πάρει σοβαρά υπόψη του. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκυρηθούν οι εκλογές. Το ζήτημα βέβαια πως θα γίνουν εκλογές, οι οποίες θα γίνουν έτσι τέλος, είτε σε ένα μήνα, είτε σε δύο μήνες, είτε σε τρεις, είτε σε πέντε, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα γίνουν. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο λαός. Όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά κυρίως πριν από τις εκλογές, βλέπουμε εδώ και μήνες να συντηρείται ένα κλίμα εκλογολογίας, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ όλα τα κόμματα, τα κυβερνητικά κόμματα. Ένα κλίμα το οποίο ενισχύει αυτήν την αντίληψη της εκλογικής αναμονής, να περιμένουμε δηλαδή μια κυβέρνηση, να περιμένουμε ένα σωτήρα ο οποίος θα μας λύσει τα προβλήματα. Αντίθετα, εμείς ως ΚΚΕ, κύριε Κοταρίδη, λέμε ότι μέχρι και την ημέρα των εκλογών ο λαός θα πρέπει να πάει σαφές διεκδικώντας. Για σκεφτείτε, κύριε Κοταρίδη, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ να εναπόθεταν τη δουλειά τους, τις ζωές τους, τις οικογένειές τους την ημερομηνία των εκλογών, ή οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, ή οι εργαζόμενοι στην eFood, γιατί αυτό τους λέγανε τότε. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα. Περιμένετε να γίνουμε εμείς κυβέρνηση για να σας λύσουμε τα προβλήματα. Εμείς λέμε λοιπόν να αξιοποιηθεί και το όπλο της ψήφου, να ενισχυθεί το ΚΚΕ, γιατί είναι αυτό που μεταφέρει τη φωνή των εργαζομένων μέσα στη Βουλή. Και αυτό αποδείχθηκε και χθες, κύριε Κοταρίδη, με τον πιο τρανταχτό τρόπο. Αλλά γιατί ενισχύει τον αγώνα των εργαζομένων, ο οποίος διεξάγεται έξω από την αίθουσα της Βουλής. Αυτή είναι η άποψή μας. Για τις εκλογές είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και βεβαίως το ζήτημα είναι, όπως είπαμε, η ενίσχυση του κόμματος και μέσα στη Βουλή. Απαντώντας, κύριε Κοταρίδη, στο προηγούμενο σχόλιο της κυρίας Γεροβασίλη, να πω ότι και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, νόμος δεν ήταν το δίκαιο του εργάτη, νόμος ήταν το δίκαιο του εργοδότη. Και ιδίως του μεγάλου εργοδότη, αυτούς τους νόμους νομοθετούσαν όλες οι κυβερνήσεις και εξακολουθούν να νομοθετούν. Από την συζήτηση τη χθεσινή όμως, κύριε Κοταρίδη, νομίζω ότι μπορούν να βγουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τα λαϊκά στρώματα, για τους λαϊκούς ανθρώπους, όσοι την παρακολούθησαν, γιατί διαπίστωσαν ότι το μόνο κόμμα που πραγματικά είναι εγγυωμένο με τα επιτακτικά, με τα επίγοντα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών, με τα βάσανα που περνάει ο κόσμος, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ένας κόσμος ο οποίος ζει αυτό που λέμε την τέλεια καταιγίδα, τη φτώχεια, την ακρίβεια, την ανεργία, τον πόλεμο, πολύ πολύ κοντά στη γειτονιά του. Και είδαν ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, να κάνει πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, άμεσα υλοποιήσιμες. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια. Το μόνο ουσιαστικό μέτρο που μπορεί να ληφθεί σήμερα για να ανακουφιστούν σε ένα βαθμό οι λαϊκές οικογένειες είναι να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη βασικής λαϊκής κατανάλωσης. Όχι στο μαύρο χαβιάρι, εκεί μπορεί να παραμείνει ο ΦΠΑ. Εμείς λέμε να καταργηθεί στο κάτω. Άρα, μέσω φορολογίας. Εσείς η κατάργηση ΦΠΑ. Βεβαίως. Να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Γιατί, κύριε Κοταρίδη, να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκλινικάρχες και οι μεγαλοξενοδόχοι και όχι οι Έλληνες αγρότες. Αναρωτιόμαστε. Ωραία, μία τελεία, κύριε Δελή. Να καταργηθεί λοιπόν η ρήτρα αναπροσαρμογής. Κοιτάξτε, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αλλά αυτό δεν μπορούν και δεν θέλουν να το κάνουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, γιατί και οι δύο υποστηρίζουν την απελευθέρωση της ενέργειας. Ο ένας υποστηρίζει την αναπροσαρμογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ το χρηματιστήριο ενέργειας και συνεπώς ακολουθούν την ίδια στρατηγική. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Και για να μην φαίνεται αυτό, θα κόβονται. Καλημέρα.